Και αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο κανάλι μας. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε όλη ανάγκη να νιώσουμε το νόημα των γιορτών των συγκεκριμένων, που είναι... Η αγάπη... Ναι... Να... Παίρναμε χρόνο με τους αγαπημένους μας... Ναι... Και τα δώρα του Άι Βασίλη. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε ένα παλιό πουκάμισο. Τι το κάνουμε? Το πάμε στα ειδικά κουτιά της Λαπέν. Ναι. 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 Για να το χρησιμοποιήσουν άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν είναι καραντίνα ή αν το πουκάμισο είναι πολύ φθαρμένο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε όμορφα χριστουγεννιάτικα στολίδια για το σπίτι μας. Ναι! Εμείς εδώ έχουμε αυτό το παλιό πουκάμισο, το οποίο είναι αρκετά φθαρμένο. Έχει και μία τρυπούλα, την οποία θα μπορούσα να τη ράψω, αλλά εν προκειμένου θα το χρησιμοποιήσουμε για τις κατασκευές μας. Έχουμε διάφορα άλλα υφάσματα, παλιά πουλόβερ, ταλάκια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε αυτά εδώ τα ωραιότατα μπιρμπιλάκια, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε κάθε κατάστημα συσκευασίας δώρου. Έχουμε... κορδέλες. Σωστά. Σπάγκο. Σωστά. Ψαλίδι. Σωστά. Και το πιστολάκι της σιλικόνης μας. Για αυτή την πρώτη κατασκευή θα χρειαστούμε και ένα στεφάνι κεντήματος από αυτά τα ξύλινα. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκλειδώσουμε το στεφανάκι από πάνω από αυτό το ειδικό βιδάκι που έχει, ώστε να χωριστούν οι δύο κύκλοι. Θα πάρουμε τον εσωτερικό κύκλο, θα πιάσουμε ένα από τα υφασματάκια μας, να εμείς διαλέξαμε αυτό εδώ που είναι ωραίο χριστουγεννιάτικο κόκκινο, έτσι, του ξυλοκόπου. Θα το βάλουμε στον εσωτερικό κύκλο και μετά θα κουμπώσουμε τον εξωτερικό. Και θα ξανασφίξουμε το βιδάκι. Ώστε να γίνει το ύφασμά μας έτσι πολύ τεντωμένο, σαν να είναι τύμπανο. Τώρα θα το γυρίσουμε από την πίσω μεριά και θα το κόψουμε, θα κόψουμε την περίσσια γύρω από το στεφάνι. Μετά θα βάλουμε λίγη κόλλα σιλικόνης πάνω στο στεφανάκι για να το ασφαλίσουμε το ύφασμα και θα το πιέσουμε ελαφρά. Προσοχή, πάρα πολύ τα χεράκια, σιλικόνη χρησιμοποιεί μόνο η μαμά. Τώρα το γυρνάμε από την καλή μεριά, παίρνουμε λίγο σπάγκο. Το περνάμε από το καρφάκι εδώ του στεφανιού, τον δένουμε και μετά τον δένουμε άλλο ένα κομπάκι πάνω για να μπορούμε να κρεμάσουμε το στεφανάκι μας και το κόβουμε. Και τώρα ο Γρηγόρης θα διαλέξει τι στόλισμα θέλει να βάλουμε πάνω στο στεφανάκι μας. Αυτό, το χιονισμένο. Ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Και να σου πω, μήπως θες να βάλουμε και καμιά κορδέλα. Ναι, την πράσινη. Μπράβο, τέλεια. Πολύ καλή επιλογή. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία, Γρηγόρη, με το κόκκινο. Οπότε, παίρνουμε τη σιλικόνη μας, βάζουμε ελάχιστη το κλαδάκι που διάλεξε εδώ πέρα ο Γρηγόρης και το κολλάμε πάνω στο στεφανάκι μας. Τώρα, Γρηγόρη, έλα να δείξουμε πώς θα κάνουμε τον πιο ωραίο φιόγκο. Θέλεις? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ χρειάζομαι τα δαχτυλάκια σου. Θέλω να μου κάνεις έτσι. Κάνε μου έτσι. Μπράβο. Παίρνουμε την κορδέλα.
τη βάζουμε ανάμεσα στα δύο δαχτυλάκια. Στο κάτω μέρος τη σταυρώνουμε, έτσι. Περνάμε τη μία γλώσσα από πάνω και δένουμε ένα μονό κόμπο στο κάτω μέρος. Βγαίνουν τα δαχτυλάκια και έχουμε έναν πανέμορφο φιόγκο. Βάζουμε στο πίσω μέρος του φιόγκου μας λίγη σιλικόνη. Και το πιέζουμε πάνω στο στεφανάκι μας. Σταθεροποιούμε και την κορδέλα του όπως θέλουμε, να κάνει έτσι μια ωραία ας πούμε μπούκλα και να έρχεται και να τελειώνει κάπως έτσι. Θα την κόψουμε λιγάκι. Βάζουμε πάλι λίγη σιλικόνη όπου χρειάζεται για να σταθεροποιηθεί η κορδελίτσα μας. Έτοιμο το στεφανάκι μας. Θες να το δείξεις, Γρηγόρη? Ναι! Λοιπόν, τώρα αυτό το στεφανάκι, κράτε το γρηγοράκι μου, μπράβο, που φτιάξαμε, θα το συνοδεύσουμε με άλλα τρία, τα οποία τα φτιάξαμε χθες. Και έχουμε σκεφτεί να τα κρεμάσουμε στον τοίχο. Είναι ένα για κάθε μέλος της οικογένειάς μας. Είτε έτσι σκέτα, είτε θα ζωγραφίσουμε πάνω το μονόγραμμα του καθενός μας. Για την επόμενη κατασκευή μας θα χρειαστούμε ένα... Κανί! Ναι! Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ απλή κατασκευή. Παίρνουμε ένα κεράκι, διαλέγουμε ένα υφασματάκι. Αυτό! Αυτό! Α, ωραία, αυτό που διάλεξες είναι και κομμένο ρεταλάκι στο σωστό ύψος. Κόβουμε περίπου σε αυτό το ύψος ένα υφασματάκι. Θες να το κόψεις γρήγορα από το πίσω μέρος? Ναι. Για κόψε το. Μπράβο. Λοιπόν, παίρνουμε το κεράκι μας. Λοιπόν, τώρα θα κολλήσουμε τις δύο πλευρές του υφάσματος με τη σιλικόνη μας. Έτσι. Και τώρα, Γρηγοράκη, θέλω να μου διαλέξεις μια ωραία κορδελίτσα. Αυτή είναι. Πολύ ωραία, κόκκινη και βελούδινη, φανταστική. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα κόψουμε την κορδελίτσα. Εγώ. Εσύ, βεβαίως. Βεβαίως, λιγουράκι. Εκεί, μπράβο, ωραία. Και θα την κολλήσουμε και αυτήν. Πολύ προσοχή στα χεράκια, ακόμα και για τη μαμά είναι συμβουλή αυτό. Και έτσι ουσιαστικά το κεράκι μας είναι έτοιμο. Θα του βάλουμε και κάποιο στολισμό. Γρηγόρη, ποιο στολισμό θες να του βάλουμε? Θες να του βάλουμε ένα μικρούλι κουκουναράκι? Ναι. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν και ένα ωραίο κουκουναράκι που έχει και το χιονισμένο κλαδάκι του μαζί. Βάζουμε λίγη σιλικόνη πάλι και το τοποθετούμε πάνω στην κορδελίτσα μας. Το πιέζουμε λιγάκι και έτοιμο το κεράκι μας. Και έτσι έχουμε ένα ωραίο σετ από διακοσμητικά κεράκια.
Να τονίσω ότι είναι διακοσμητικά κεράκια, γιατί λόγω του υφάσματος πρέπει να προσέχετε σε περίπτωση που ανάψετε το φυτίλι και βεβαίως τα παιδάκια μακριά από τη φωτιά.